Η τουρκική αεροπορία την ίδια ώρα προκαλεί. Μετά τη βραδινή υπερπτήση F-16 πάνω από Παναγιά και Ινούσες, οι παραβιάσεις συνεχίστηκαν και σήμερα με νέες πτήσεις μαχητικών. Ο Ερντογάν τραβάει το σκηνή και στη Συρία, ετοιμάζοντας νέα εισβολή δήθεν για ζώνη ασφαλείας, εξοργίζοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες. Καταδικάζουμε κάθε κλιμάκωση. Υποστηρίζουμε τη διατήρηση των τρεχουσών γραμμών της εκεχηρίας. Στο πλευρό του Προέδρου του στέκονται οι μεγαλύτεροι σχολιαστές με τον τουρκικό τύπο να ρίχνει λάδι στη φωτιά. Τι κάνει η Ελλάδα? Ετοιμάζεται για πόλεμο. Στρατιωτικοποιεί και τα νησιά. Αγοράζει Ραφάλ. Και έρχονται και οι Ηνωμένες Πολιτείες δίπλα μας. Αυτά πρέπει να τα σκεφτούμε. Πολιορκείται η Τουρκία. Ξεκάθαρα μιλάμε για την πολιορκία της Τουρκίας. Στο σκηνικό ένταση στη δική του Πινελιά βάζει το ερευνητικό Γιουνούς που με παράνομη ναύτεξ απέπλευσε από τα τουρκικά παράλια. Βρίσκεται στο κέντρο του Αιγαίου, στο σημείο που κατά τους Τούρκους φτάνει η γαλάζια πατρίδα. Ο Ερντογάν με την πίεση στο εσωτερικό του θα κάνει τα πάντα για να κερδίσει ό,τι περισσότερο μπορεί. Γιατί νιώθει τώρα ότι έχει περιθώριο. Βεβαίως του στέλνουν τα μηνύματα, όπως αυτό με τα εμβάσματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, και τον πιέζουν. Είναι ένα παιχνίδι ισορροπιών. Τώρα, θα προσπαθήσουμε να σταθούμε λίγο στο μεταναστευτικό. Περιμένουμε καραβιές μεταναστών. Θα δούμε ξανά αυτά που είχαμε δει το 2015. Αυτοί που γνωρίζουν λένε ότι κλειδί, φίλες και φίλοι, είναι αυτή η φωτογραφία. Τι βλέπετε εδώ? Βλέπετε τον Ερντογάν. Κρατάει ένα χάρτη. Αυτή είναι η αιτία των όσων θα ακολουθήσουν με το μεταναστευτικό. Τι είναι αυτός ο χάρτης? Δείτε τις περιοχές. Τουρκία, Συρία, Ιράκ. Και ελάτε τώρα εδώ να το δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Τι είναι αυτό λοιπόν που κάνει ο Ερντογάν με τους μετανάστες αυτή τη στιγμή? Εδώ είναι η Τουρκία. Εδώ είναι η Συρία. Υπάρχει αυτή η κόκκινη ζώνη στα σύνορα των δύο χωρών. Είναι μια ζώνη 30 χιλιόμετρων, την οποία ο Ερντογάν θέλει με κάθε τρόπο να την θωρακίσει. Γιατί? Ο Ερντογάν πιέζεται από τους μετανάστες. Είναι περίπου 4 εκατομμύρια Σύριοι στο εσωτερικό της Τουρκίας. Πήρε πολλά λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και παίρνει για να τους κρατήσει εκεί. Τώρα όμως πιέζεται από το εσωτερικό. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχουν δουλειές, δεν υπάρχουν λεφτά και γιατί σε πολλούς φταίνε οι μετανάστες. Δεν φταίνε οι μετανάστες, αλλά τώρα φταίνε όλοι. Τι θέλει λοιπόν να κάνει? Να μαζέψει τους πρόσφυγες από την Τουρκία, τους Σύριους, και να τους φέρει εδώ. Να τους φέρει σε αυτή τη ζώνη για να τους χρησιμοποιήσει μεταξύ άλλων και σαν ανάχωμα προς τους Κούρδους. Γιατί μέσα σε όλο τον πανικό θα προσπαθήσει να κάνει ό,τι χειρότερο μπορεί και προς τους Κούρδους, θεωρώντας ότι δεν θα του πολυμιλήσουν, για να πει το ναι ώστε να μπει η Φινλανδία και η Σουηδία στο ΝΑΤΟ, που οι αντιπροσωπείες τους είναι στην Άγκυρα. Επειδή τώρα οι μετανάστες μαθαίνουν ότι θα τους πάρει από όλη την Τουρκία και θα τους πάει εδώ μέσα στην ερημιά και δεν το θέλουν οι Σύριοι, παίρνουν τα καράβια και φεύγουν. Και επειδή τον βολεύει τον Ερντογάν, τους αφήνει. Γιατί κερδισμένος βγαίνει και από αυτή την ιστορία. Δεν θα αφήσει πολλούς, αλλά δεν θα αφήσει και λίγους. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση στο εσωτερικό της Τουρκίας. Και πάμε τώρα.